Η ενασχόληση του Γιάννη Ευσταθίου με το γκράφιτι και η ανάγκη του να βγάλει στο φως τις τέχνες του δρόμου τον οδήγησαν μαζί με άλλους φίλους να ξεκινήσει το Street Mode Festival. Το γκράφιτι, τουλάχιστον για μένα όταν ξεκίνησα να κάνω γκράφιτι, είχε την ιδιαιτερότητα ότι ήταν ελεύθερο. Δηλαδή, ότι σαν έκφραση είχες την πλήρη ελευθερία να κάνεις ό,τι θέλεις. Εννοώ ότι σε όλες τις υπόλοιπες εκφράσεις, στη ζωγραφική και στα εικαστικά, συνήθως υπάρχει ένας οδηγός. Δηλαδή, κάπως τα πράγματα πρέπει να είναι σωστά ή λάθος. Με το γκράφιτι δεν υπήρχε αυτό. Έκανες ό,τι ήθελες, χωρίς να σε ελέγχει κανένας, χωρίς να σε αξιολογεί κανένας. Γι' αυτό είχε και αυτή την ανωνυμία ίσως, ότι έβγαινες το βράδυ παράνομα πολλές φορές και έκανες κάτι το οποίο ήταν καθαρά δικό σου, χωρίς να υπάρχει έλεγχος, χωρίς να υπάρχει κριτική, χωρίς να υπάρχει τίποτα από το συνηθισμένο τρόπο που έχουμε μάθει να αξιολογούμε τα εικαστικά. Ουσιαστικά ασχολούμασταν με τα αντικείμενα τα οποία αργότερα τα κάναμε φεστιβάλ και θέλαμε να δείξουμε στον κόσμο, κυρίως τότε στον κόσμο της Θέρμης, σε τοπικό χαρακτήρα ξεκίνησε, τη διαφορετικότητα που έχουμε και τη διαφορετικότητα που έχουν οι τέχνες που εκπροσωπούμε. Δεν μπορείς να πεις ότι κάνεις γκράφιτι και δεν ακούς hip-hop ή ότι μπορεί να χορέψει κάποιος breakdance χωρίς να ακούει hip-hop. Οπότε στην ουσία όλα συνδέονται. Είτε και σαν παρέες, δηλαδή στην πορεία αυτοί που κάναν γκράφιτι γίναν παρέα με αυτούς που χόρευαν, αυτοί που κάνανε μουσική γίνανε επίσης παρέα μαζί μας και στην ουσία γίναμε μια μεγάλη παρέα η οποία αργότερα εξελίχθηκε σε αυτό που λέμε street mode και έγινε αυτό που βλέπουμε τώρα. Η μουσική αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της έκφρασης των τεχνών του δρόμου και τα δύο είδη που την αντιπροσωπεύουν, η hip-hop και το punk, αποτέλεσαν από την αρχή τον άξονα των μουσικών επιλογών του φεστιβάλ. Ό,τι κάνουμε στον δρόμο έχει ένα soundtrack κατά κάποιο τρόπο. Αυτό από την αρχή και εγώ και ο Γιάννης πιστεύαμε ότι είναι αυτό το περίεργο όριο ανάμεσα στην punk και στο hip-hop. Το περίεργο πάντρεμα αυτών των δύο μουσικών ειδών άρχισε να γίνεται μέσα στο φεστιβάλ για να φτάσουμε σε αυτό που έχουμε σήμερα, που είναι ίσως το πιο μπερδεμένο μουσικά φεστιβάλ που γίνεται στην Ελλάδα. Είναι μουσικές οι οποίες φτιάχτηκαν για να ακούγονται στο δρόμο. Φτιάχτηκαν χωρίς να υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη προσοχή στη λεπτομέρεια και στον καλοπισμό, αλλά περισσότερο στην ορμή, στο συνέστημα. Κάπως έτσι ταιριάζουν και με την γενικότερη φιλοσοφία του δρόμου. Κοίταμε τι είδος μουσική θα έχουμε στο φεστιβάλ, αλλά κυρίως αυτή η μουσική να ταιριάζει με τα δικά μας πιστεύω. Δηλαδή, θα έλεγα ότι σαν μουσική δεν έχουμε κάποια ταμπέλα, αρκεί η μουσική η οποία πραγματώνεται μέσα στο φεστιβάλ να μην είναι αυτό που μπορώ να πω μέσα σε εισαγωγικά ανέμελη. Δηλαδή, θέλουμε πάντα κάτι να λέει, είτε για τα πολιτικά γεγονότα που συμβαίνουν, είτε να περνάει κάποιο μήνυμα στη νέα γενιά. Αυτή είναι η διαφορά μας από την υπόλοιπη μουσική, η οποία δεν θέλουμε να υπάρχει μέσα στο φεστιβάλ. Μουσική.
Μια μπάντα δεν αποτελείται από μουσικούς, αποτελείται από ανθρώπους οι οποίοι τη μια στιγμή είναι πάνω στη σκηνή και παίζουν τη μουσική τους, μετά κατεβαίνουν από τη σκηνή και ο ένας που ασχολείται με τον γραφίτι, ο άλλος είναι σκεϊτάς, ο άλλος μπορεί να ασχολείται με το τατού ή με οτιδήποτε άλλο από τα αντικείμενα τα οποία καταπιανόμαστε στη διάρκεια του φεστιβάλ. Οπότε το πάντρεμα προκύπτει από μόνο του μέσα. Είναι διαφορετικές εκφάνσεις του τρόπου ζωής όλων των νέων της πόλης. Ένα ακόμα βασικό κομμάτι των δράσεων που παρουσιάζονται είναι αυτό του χορού σε όλες τις εκφράσεις του street dance. Αυτό το φεστιβάλ δίνει ευκαιρία στους χορευτές ναι, να ξαναρθούν στο φυσικό περιβάλλον που είναι ο δρόμος και ταυτόχρονα σε χορευτές που συνεχίζουν και ασχολούνται και χορεύουν στον δρόμο του να έρθουν και να δείξουν τη δουλειά τους σε ένα ευρύ κοινό και σε ένα φεστιβάλ το οποίο πάρα πολύ κόσμος επισκέφτεται. Οπότε η έκθεση που έχουν είναι πολύ μεγαλύτερη από ό,τι να χορεύουν μεταξύ σε παρέες 5 και 10 ατόμων. Η φιλοσοφία του breakdance, κατά τη δικιά μου άποψη, έχει ως εξής. Είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό για τον καθένα. Έχει να κάνει και με το δρόμο, αλλά πλέον έχει να κάνει και με τις σχολές, γιατί είναι πλέον και αθλητισμός. Έχει να κάνει με τα εσωτερικά συναισθήματα του κάθε ανθρώπου, πώς θα τα εκφράσει μέσα από αυτό το χορό. Έχει να κάνει σε ποια ομάδα ανήκει. Καλή ώρα όπως εγώ στους blackout, που εκπροσωπώ μια ομάδα, εκπροσωπώ την πόλη μου, εκπροσωπώ τη χώρα μου, όταν πάω στο εξωτερικό. Έχει να κάνει με τη μουσικότητα του κάθε ανθρώπου, έχει να κάνει με την καθημερινότητα του κάθε ανθρώπου και με το όλο lifestyle που ζει καθημερινά. Όλο αυτό είναι η φιλοσοφία του breakdance, να το ζεις μέσα από την καθημερινότητά σου, ασχέτως ποιος είσαι και τι είσαι. Προσπαθούμε μέσα από αυτό το φεστιβάλ να δείξουμε ομάδες οι οποίες πειραματίζονται σαφώς, γιατί πλέον και το street style έχει ανοίξει πάρα πολύ τα στεγανά του και δεν είναι μόνο ένα-δύο είδη, υπάρχουν πάρα πολλά είδη σε αυτό το κομμάτι και σαφώς υπάρχουν ομάδες που εκπροσωπούν αυτό το διαφορετικά στυλ. Στο street mode εμφανίζεται ομάδα που κάνει μίξη το σύγχρονο και ταυτόχρονα hip hop μαζί και street style. Υπάρχουν ομάδες οι οποίες πλέον εκπροσωπούν πάρα πολύ όλα αυτά τα είδη από την Καραϊβική και πιο dancehall, reggaeton, όλο αυτό το κομμάτι. Υπάρχουν ομάδες που είναι στα διαφορετικά είδη hip hop, τα οποία δεν είναι ότι θα έρθει κάποιος και θα δει μόνο ένα είδος, θα δει πάρα πολλά διαφορετικά είδη κατά τη διάρκεια αυτών των τριών ημερών που είναι το φεστιβάλ. Αυτό που καταφέρνουμε μέσα από το φεστιβάλ, στην πορεία των χρόνων, είναι να κάνουμε τον κόσμο να γνωρίζει αυτά τα αντικείμενα, τους νέους ανθρώπους που τα βλέπουν για πρώτη φορά να θέλουν να ασχοληθούν με αυτό, να βγάζουμε τα παιδιά σε εισαγωγικά από τον καναπέ ή από την οθόνη, να έρχονται στον δρόμο, να δημιουργούν, να επικοινωνούν με άλλα παιδιά και κυρίως αυτό είναι που δίνει και ζωή και σε εμάς στο φεστιβάλ για να συνεχίσουμε τα επόμενα χρόνια, αλλά και στο κάθε ένα τομέα ξεχωριστά, είτε λέγεται graffiti, είτε λέγεται parkour, είτε λέγεται breakdance.
μένα, όπως και για άτομα από όλες τις γενιές, ο δρόμος είναι κάτι σαν σπίτι. Δηλαδή, το αν νιώθεις άνετα έξω από την ασφάλεια του σπιτιού, ρε παιδί μου, αυτό είναι η γενική έννοια του δρόμου. Και ουσιαστικά, αν θέλουμε να πούμε το μουσικό κόνσεπτ ότι είναι κάτι στο φεστιβάλ, είναι η μουσική ακριβώς αυτής της ζωής, το soundtrack αυτής της ζωής. Ένας από τους λόγους για τους οποίους συνεχίζουμε να κάνουμε το φεστιβάλ, ιδιαίτερα για αυτούς οι οποίοι έχουν μεγαλώσει και λίγο, είναι το ότι τουλάχιστον κάποιοι μπορούμε να βρισκόμαστε μία φορά το χρόνο. Είναι δύσκολη καιρή και χανόμαστε μεταξύ μας, οπότε το φεστιβάλ δημιουργεί μία πλατφόρμα, έτσι ώστε τουλάχιστον για τρεις μέρες όσοι ασχολούνται με την κουλτούρα του δρόμου, όλη αυτή η μεγάλη παρέα, να βρίσκεται, να επικοινωνεί, να ανταλλάσσει ιδέες, απόψεις και να προχωράμε παραπέρα.